Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας» αυτή την ώρα μαζί σας, εμείς και εσείς, εσείς και εμείς από το πρώτο κανάλι και το δορυφορικό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και να είστε πάντοτε καλά. Εμείς αρχίσαμε βέβαια το πρωί και ώρες ραδιόφωνο, 8 με 10 στο πρώτο πρόγραμμα και τώρα άλλη μια ώρα τηλεόραση τηλεοπτικά. Μας τιμάει η παρουσία σας και να είστε πάντοτε καλά. Σήμερα έχουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο με τεράστιες επιτυχίες, 60 χρόνια στο τραγούδι, χρυσούς και πλατινένιους δίσκους και εξαιρετικές και μεγάλες συνεργασίες, μεγάλες σκηνές και πραγματικά τραγούδια τα οποία πια έχουν παραμείνει στην ιστορία, στην ψυχή και στην καρδιά μας. Εμείς και εσείς, εσείς και εμείς, εμείς και ο κόσμος μας, σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Τέρι Χρυσό. Θέλω να θυμάσαι πως εγώ θα σ' αγαπώ για πάντα. Θέλω να θυμάσαι πως θα ζω χωρίς σκοπό για πάντα. Πού είστε φίλοι μου, αν αγαπάτε σώστε με. Με μάτια ένοχα μη με κοιτάτε σώστε με. Τι ζητώ, μια μάτια φιλική σας ζητώ. Για μια αγάπης, αγάπης ιστορία. Δικαία χάθηκε, χάθηκε η τρία. Για μια αγάπης, αγάπης ιστορία. Δικαία χάθηκε, χάθηκε η τρία. Σου σφυρίζω για να μη σου σφυρίζω και κρυφό μουρμουρίζω σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σύντροφέ μου, σε άκουσα πάλι τον άνεμο να ρωτάς. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Αν μπορείς την απάντηση δώσε πως βρέθηκες και που πας. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Αν ήταν ήλιος και φεγγάρι με γεμελέ, με γεμελέ. Τον δε θα μου είχε πάρει είτσε μιλέ, είτσε μιλέ. Γιατί την όμορφη γυναίκα με γεμελέ, με γεμελέ. Λιώνουμε εγώ και άλλοι δέκα με γεμελέ, με γεμελέ. Τρίκι, 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 μάνα μου. Τρίκι, 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 μάνα μου. Τρίκι, 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 τρίκι. Φίλαμε ακόμα τα όνειρά μου να βγούνε. Στιγμή μονάχα και τη ζωή μου δίνω να ξαναρχόταν πάλι το καλοκαίρι εκείνο. Όμως όλες τις γυναίκες τις αγαπά. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να μιλάμε με ένα θρύλο πια του ελληνικού τραγουδιού και περνάμε στην όμορφη Αθήνα με τη βοήθεια του Skype και χαιρετάμε τον κύριο Χρυσό. Σας χαιρετώ. Τιμή μας που σας έχουμε μαζί μας σήμερα. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλάω μαζί σας με την αγαπημένη μου Κύπρο, στην οποία έχω να έρθω αρκετά χρόνια. Έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα και ειλικρινά αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση που μιλάω μαζί σας, με το κανάλι και με τον κυπριακό λαό. Να είστε πάντα καλά. Ξέρετε, σας αγαπάμε ιδιαίτερα εδώ στην Κύπρο. Έχετε αφήσει εποχή με τα τραγούδια σας. Οι δεκαετίες 60 και 70 ήταν σε όλα τα pick-up και σε όλα τα γραμμόφωνα αυτού του νησιού και σε όλες τις παραλίες και τα nightclub, όπου οι επιτυχίες σας μεσουρανούσαν, κύριε Χρυσέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ αγαπώ την Κύπρο. Τελευταία χρόνια έχω να έρθω αρκετά χρόνια, διότι έχουν αλλάξει τα connection. Δεν έχω τους ατζέντες
που γνώριζα κάποτε. Μάλιστα. Και έχω να έρθω αρκετά χρόνια. Όμως η ψυχή και η αγάπη μου είναι κοντά σας. Και να είστε πάντοτε καλά και ο Θεός να σας δίνει πάντα. Ανά πάσα στιγμή έχετε υπόψη. Παρακαλώ. Ότι έχω στενούς δεισμούς με την Κύπρο. Μάλιστα. Η νύφη μου, η γυναίκα του αδερφού μου, ναι, είναι η Κυπρία. Α, μάλιστα. Στενότατη δεσμή. Όλη της η οικογένεια είναι, είναι στην Κύπρο τώρα. Μάλιστα. Και είμαι σίγουρος ότι χαίρεται που σας βλέπει. Όπως και όλος ο ελληνισμός, γιατί αυτή την ώρα μεταδιδόμαστε δορυφορικά, τα μηνύματα άρχισαν να έρχονται στη διαχείριση της σελίδας στο Facebook του Εμίσιο Κόσμου μας πριν αρχίσει η εκπομπή, γιατί χθες αναρτήσαμε το διαφημιστικό σας και πραγματικά ο κόσμος χάρηκε πάρα πολύ που σήμερα θα σας έβλεπε και σας βλέπει αυτή τη στιγμή, κύριε Χρυσέ. Εγώ τον αγαπώ τον κόσμο, τον λατρεύω, γιατί έχω τραγουδήσει στην Κύπρο με άλλες συνθήκες. Ναι. Να φανταστείτε, προ πολλών ετών έχω τραγουδήσει στο Λίδρα Παλάς, όταν λειτουργούσε τότε. Το θρυλικό Λίδρα Παλάς. Ένα θρυλικό ξενοδοχείο όπου πέρασαν μεγάλες διασημότητες. Επίσης, έχω δουλέψει στην Αμόχωστο. Στην Αμόχωστο. Όταν η Αμόχωστος ήταν ελεύθερη. Μάλιστα. Και έχω δουλέψει στο Savoy Hotel. Μάλιστα. Με μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω, συγκινούμε ιδιαίτερα όταν μιλάω για την Κύπρο πραγματικά. Mm. Ποιες είναι οι αναμνήσεις αυτής της όμορφης εποχής όπου η Κύπρος μεσουρανούσε στην ανάπτυξη και την πρόοδό της λίγο και πριν την τουρκική εισβολή του 1974, κύριε Χρυσέ, όταν ερχόσασταν πια από το Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας και προσγειωνόσασταν εδώ, όπου πια αυτό το αεροδρόμιο είναι βουβό, στην πράσινη γραμμή, αλλά και την αγάπη του κόσμου στο Λίδρα Πάλας, στα ξενοδοχεία της Αμοχώστου και τι, το γεγονός ότι... κόσμος, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είχα έρθει με την αείμνηστη Τζένι Βάντου. Μάλιστα. Τη μεγάλη αυτή τραγουδίστρια. Και κάναμε κάποιες βραδιές. Πραγματικά ο κόσμος ήταν το κάτι άλλο. Mm. Και είναι και μια άλλη εποχή η οποία δεν επιστρέφει πια. Ίσως και η ποιότητα των ανθρώπων τότε να ήταν διαφορετική, κύριε Χρυσέ. Ή κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Ίσως να φταίει ο κόσμος. Ίσως να φταίνε οι νέες γενιές που έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα. Έχουν άλλες σκέψεις. Τότε ο κόσμος ήταν, τι να σας πω, είχε ένα επίπεδο. Ναι, είχε ένα επίπεδο. Είχε ένα επίπεδο, ένα βάθος. Τώρα, όχι μόνο, δεν είναι μόνο για την Κύπρο ή για την Ελλάδα. Από ό,τι βλέπω, αυτό το πράγμα παρατηρείται παγκοσμίως. Λοιπόν. Βλέπω ότι παγκοσμίως η μουσική έχει μία πολύ μεγάλη πτώση. Σε ποιότητα εννοώ. Ναι, σε ποιότητα, κατάλαβα τι εννοείται. Ίσως και έχουν αλλάξει οι συνθήκες αξιολόγησης, θα έλεγα, κύριε Χρυσέ. Ναι. Και του εύκολου, αν θέλετε, ακούσματος και στο τέλος της μέρας και του εύκολου κέρδους. Εγώ όμως επιμένω, παρόλο που είμαι μεγάλος, παρόλα τα χρόνια μου και τα λοιπά, τη θητεία μου των 60 χρόνων, έτσι, παρόλα αυτά επιμένω και τραγουδάω τραγούδια, τώρα καινούργια τραγούδια, ποιότητος. Ας πούμε, τελευταία έχω ηχογραφήσει με τον Γιάννη Μετρόπουλο ένα τραγούδι που λέγεται «Η φιλία μας». Mm. Επίσης ένα τραγούδι καταπληκτικό του Θάνου Μπένου και Νίκου Μαρουλάκη με την Κλειώ Δενάρδου. Μάλιστα. Που έχει τίτλο «Ένας τρελός εγώ για σένα». Θέλω να πω ότι επιμένω στην ποιότητα. Έτσι, και καλά κάνετε. Εγώ θα σας πάω στο επόμενο βίντεο, το οποίο αφορά το 1989. Είναι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Όταν υπήρχε το μεσημβρινό αυτό πρόγραμμα της κυρίας Κορομιλά, η οποία για πρώτη φορά έκανε τα δειλά βήματά της στην τηλεόραση και εσείς εκεί φιλοξενηθήκατε. Στην εκπομπή «Καλημέρα, μία καλημέρα είναι αυτή» ήταν ο τίτλος και τραγουδάτε βέβαια ένα τραγούδι θρύλο πια σε ό,τι αφορά το πεντάγραμμο, το τάκα τάκα. Ναι. Και επανερχόμαστε, παρακαλώ, στο κοντρόλ. Πόσες φορές το έχω τραγουδήσει. Είναι το τάκα τάκα. Και αυτό είναι ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα. Βεβαίως. Που το είχαν κάνει μέσα και παιχνιδάκι. Τα παιδιά, θυμάστε. Ναι, το θυμάμαι. Ας το ακούσουμε. Πάμε.
ξέρω αγαπάς. Έχεις ερωτευθεί, φτωχή καρδιά και το ξέρω. Ξέρω ότι πονάς κι όπως τι πας υποφέρω. Έχεις κάνω κρυφό, σε πονά και σε λιώνει. Άλλη σκληρή καρδιά, σε τυραννά, σε πληγώνει. Πως κλαις το ξέρω κρυφά, μα δεν το λες καρδιά μου. Έχεις βαθιά πληγωθεί, με μια πληγή που δεν περνά. Σε την καρδιά που αγαπάς και ζητάει. Όταν εσύ πονάς χωρίς τροφή να γελάει. Άλλη καρδιά θα βρεις που θα μπορεί να σε νιώσει. Κι όση στοργή ζητάς χωρίς ψευδιά θα σου δώσει. Καρδιά μου πως τι πας. Ερωτευθεί, φτωχή καρδιά και το ξέρω. Ξέρω ότι πονάς κι όπως χτυπάς υποφέρω. Έχεις ξένο κρυφό που σε πονά και σε λιώνει. Άλλη σκληρή καρδιά σε τυραννά, σε πληγώνει. Τα κατά 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 κατά. Τα κατά 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 κατά. Τα κατά 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 κατά. Καρδιά μου πως χτυπάς. Τα κατά 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 κατά. Κύριε Χρυσέ, πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα προσφέρατε στο μουσικό στερέωμα Κύπρου και Ελλάδος και τα αφήσατε πια ως παρακαταθήκη και κληρονομιά και να είστε πάντοτε καλά. Πώς πέρασαν οι μέρες αυτές του περιορισμού των τριών μηνών, αλήθεια, και της πανδημίας? Για μένα πολύ δύσκολα, διότι είχα κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Μάλιστα. Με τρία bypass και αλλαγή βαλβίδας. Όλο αυτόν τον καιρό του κορονοϊού ήμουν στο σπίτι του αδερφού μου και της νύφης μου, οι οποίοι με περιποιήθηκαν αφάνταστα, και βέβαια σύν τον κορονοϊό δεν έβγαινα καθόλου, δεν μπορούσα και να βγω. Μάλιστα. Διότι ήμουν σε αυτή την κατάσταση. Όμως τώρα είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενος και διπλά χαρούμενος που επιτέλους αυτή η αρρώστια, ο κορονοϊός, αρχίζει και υποχωρεί. Αμήν. Και μας αφήνει να είμαστε όπως πρώτα. Μακάρι. Είναι και στο δικό μας χέρι, βέβαια, το πώς εμείς συμπεριφερόμαστε σωστά, κύριε Χρυσέ. Αυτό, η συμπεριφορά μας εξαρτάται. Ναι. Τι νιώσατε μετά από όλη αυτή την πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, βγαίνοντας από το χειρουργείο και πηγαίνοντας στην εντατική πια? 8 ώρες χειρουργείο με τον καθηγητή της καρδιοχειρουργικής του Ευαγγελισμού. Μάλιστα. Κύριον Χαρίτο. Μάλιστα. Τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για την τόση δύσκολη εγχείρηση. Τι να σας πω, ένιωσα άσχημα και καλά. Για να σηκωθώ από το κρεβάτι μου και να πάω στην τουαλέτα έπρεπε να σταματήσω 3 φορές για να αναπνεύσω. Μάλιστα. Είναι το ίδιο συνέβαινε και στο σπίτι του αδερφού μου. Δηλαδή 2 μήνες ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Όμως τώρα, όμως κάθε όλα αυτά μέρα περπατάω. Είναι πίσω, ναι, παρελθόν και σιγά σιγά αναρρώνεται και επανέρχεστε. Ναι, αναρρώνω, είμαι πολύ καλά. Έχω αναρρώσει. Τώρα βγαίνω κάθε μέρα, κάνω 1 με 1,5 χιλιόμετρο, περπατάω. Πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε. Είμαι πολύ καλά. Είναι εκεί που αναθεωρούμε, ξέρετε, και κάποιες καταστάσεις της καθημερινότητας, όταν πια δούμε ότι η ζωή είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει να προσέχουμε. Και όταν πια φτάσουμε σε αυτό το σημείο, οποιοδήποτε σημείο υγείας, είναι εκεί που την εκτιμούμε και ακόμη περισσότερο, κύριε Χρυσέ. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα συνειδητοποιήσει, δεν είχα συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα, ναι, της καταστάσεώς μου. Δηλαδή, λογικά,
Εάν δεν έκανα την εγχείρηση, τώρα θα ήμουν κάπου στον Άγιο Πέτρο, κάπου εκεί κοντά θα με είχα. Εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας και είμαι σίγουρος ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζετε να κάνετε όνειρα όπως κάνατε και όταν μεσουρανούσατε στο στερέωμα το μουσικό. Και παρακαλώ επιτρέψτε μας να μοιραστούμε με τους φίλους τηλεθεατές αυτό το υπέροχο τραγούδι Όνειρα, το οποίο ερμηνεύεται άψογα και να επανέλθουμε, παρακαλώ. Και το οποίο αφιερώνω με πολύ αγάπη. Πουλιά μου ταξιδιάρικα, φύγατε νωρίς νωρίς. Η χειμώνια μη σας βρει και έμεινα μονάχος δίχως όνειρα. Μόνο μου με βρήκε η βροχή. Γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου. Προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα πήρες το όνειρά μου, τη χαρά μου, την καρδιά μου. Έφυγες και χάθηκες σαν σύννεφο. Έζησες σαν όνειρο που το πρωί ξεψυχά. Άπλωσα τα χέρια μα δε σε έφτασα και κλαψά για πρώτη φορά. Κύριε Χρυσέ, στέλνουν από την αρχή της εκπομπής οι άνθρωποι μηνύματα από τα τέσσερα σημεία της γης, του ορίζοντα. Σοβαρά. Ναι, και σας χαιρετούν και εύχονται και σας εύχονται περαστικά, αλλά εύχονται επίσης να έχετε πάντοτε δύναμη και να προσφέρετε για πολλά πολλά ακόμη χρόνια σε αυτή τη μουσική σας πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη δύναμη μου τη δίνει ο κόσμος. Ναι, έτσι δεν είναι. Η αγάπη να του είστε βέβαιος γι' αυτό. Ευτυχώς που η φωνή μου είναι αναλύωτη. Τον πρώτο μήνα της εγχειρήσεως δεν μπορούσα να μιλήσω. Για ένα ολόκληρο μήνα. Ναι. Αλλά τώρα μιλάω και ηχογραφώ. Μπράβο. Μάλιστα ετοιμάζω ένα δίσκο στην εταιρεία FM Records με πολύ παλιά τραγούδια από την ΕΡΤ με τη μεγάλη ορχήστρα των 45 οργάνων. Μάλιστα. Τα οποία είναι όλα γνωστά τραγούδια της δεκαετίας 60-70. Της χρυσής, θα έλεγα, εποχής, της μουσικής πορείας. Χρυσή ακριβώς. Μάλιστα. Συνυφασμένη με το όνομά μου. Μάλιστα. Τι θα πει για σένας αγάπη, αλήθεια, γιατί είναι και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Τι είπατε? Τι θα πει για σας αγάπη, τι σημαίνει για σας αγάπη? Τι εννοώ, τι θα πει για μένα αγάπη? Μάλιστα. Αγάπη για μένα είναι, για όλους τους ανθρώπους νομίζω, ναι, είναι το πάνω. Είναι, δεν είναι. Όταν σε αγαπάει ο γονιός, το παιδί σου, ο σύντροφος ή η σύντροφος. Έτσι. Βέβαια, εγώ προσωπικά έχω πάρει πολύ αγάπη από τον κόσμο. Μα αυτό θα έλεγα, ότι η αγάπη δεν είναι πάντοτε ερωτική. Η αγάπη είναι και με ένα απλό καλημέρα, μια χειρονομία αγάπης και μια καλή πράξη, μια καλή κουβέντα, αν θέλετε. Και τώρα ακόμα που μιλάμε, στο Facebook εισπράττω μεγάλη αγάπη. Χαίρομαι γι' αυτό που ακούω. Αυτή η ίσπραξη της αγάπης μου δίνει τα φτερά για να μπορώ να υπάρχω ακόμα. Βλέπετε όμως ότι η τεχνολογία πια, αφού έχουν αλλάξει τα πράγματα και αφού αναφερθήκατε στο Facebook και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνει αυτή την ευκαιρία στους ανθρώπους που σας γνώριζαν, σας αγαπούν και ξέρουν τη δουλειά σας, αλλά και σε αυτούς που τη γνωρίζουν τώρα, να επικοινωνούν μαζί σας. Και είμαι σίγουρος ότι χαίρεστε και σπαταλάτε με την καλή έννοια τώρα αρκετή ώρα διαδικτυακά για να απαντάτε στους ανθρώπους. Και να φανταστείτε ότι απαντάω σε όλους. Μάλιστα. Μπράβο σας. Εισπράττω
μεγάλη αγάπη, λόγια καταπληκτικά και στο YouTube με τα τραγούδια μου και τους απαντώ με ευχαρίστηση όλους. Χαίρομαι. Δεν βαρυγκωμώ ποτέ. Χαίρομαι. Όπως και όλος ο κόσμος, έτσι και εμείς κύριε Τέρι Χρυσέ, θα σας αγαπάμε για πάντα. Είναι και το επόμενο τραγούδι. Αυτό που ήθελα να παρακαλέσω... Παρακαλώ. Το κανάλι σας, ναι, τον κόσμο, τους επιχειρηματίες, να καταφέρουν να με φέρουν στην Κύπρο κατά τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη να κάνω 2-3 συναυλίες, το οποίο θα είναι και το κύκνιο νάσμα. Ω, μην το λέτε αυτό, γιατί. Υπάρχει χρόνος... κοιτάξτε, και έχω μεγαλώσει, θα... Ναι. Ποια ήταν η πρώτη φορά που τραγουδήσατε, θυμάστε, κύριε Χρυσέ? Πρώτη φορά? Ναι. Πρώτη φορά τραγούδησα στην Κύπρο το 1962. Μάλιστα. Στην Αμόχωστο. Και η πρώτη φορά που τραγουδήσατε στην Ελλάδα ποια ήταν? Το 1958. Πόσο χρονό ήσασταν το 1958? 19 ετών. Μάλιστα. Όλη αυτή η πορεία είναι μια κληρονομιά για όλους εμάς, να ξέρετε. Έτσι... Το πρώτο τραγούδι που είπα, το 1958, γιατί δούλευα, μάλιστα, με τον Μανώλη Χιώτη και τη Μέρι Λίντα, μάλιστα, ήταν ένα τραγούδι που μου έγραψε ο Μανώλης Χιώτης, ένας βλάκας και μισός, από την ομώνυμη ταινία. Από την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία, ένας βλάκας και μισός. Ακριβώς. Εμείς θα απολαύσουμε το «Θα σε αγαπώ για πάντα». Παρακαλώ στο κοντρόλ. Ίσως να είναι κάποια λύση το δικαίωμα να φύγεις, δεν μπορώ να σταρνηθώ. Ο καιρός ίσως επίσης πως υπήρχε κι άλλη λύση από αυτό το χωρισμό, πως χωρίσαμε απλώς από παράλογο τυφλό εγωισμό. Θέλω να θυμάσαι πως εγώ θα σ' αγαπώ για πάντα. Θέλω να θυμάσαι πως θα ζω χωρίς σκοπό για πάντα. Θα ελπίζω πάντα πως μπορεί να σε ξαναβρω. Θέλω να θυμάσαι πως εγώ θα σ' αγαπώ για πάντα. Θέλω να θυμάσαι πως εγώ θα σ' αγαπώ για πάντα. Θέλω να θυμάσαι πως θα ζω χωρίς σκοπό για πάντα. Θα ελπίζω πάντα πως μπορεί να σε ξαναβρω. Θέλω να θυμάσαι πως εγώ θα σ' αγαπώ για πάντα. Θέλω να θυμάσαι πως εγώ θα σ' αγαπώ για πάντα. Θέλω να θυμάσαι πως εγώ θα σ' αγαπώ. Κύριε Χρυσέ, γεννηθήκατε στην όμορφη, ναι, στην όμορφη Κωνσταντινούπολη και σε παιδική ηλικία ήρθατε στην Αθήνα. Δεν ήταν εύκολα εκείνα τα χρόνια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και νομίζω ότι τα παιδικά σας χρόνια δεν κύλησαν και τόσο όμορφα, αν και υπήρχε πάρα πολύ αγάπη. Ωστόσο, εσείς τα καταφέρατε και τα βγάλατε πέρα. Γιατί όταν υπάρχει υπομονή και επιμονή, όλα γίνονται. Ή κάνω λάθος? Σωστά. Δεν υπήρξα παιδί ποτέ μου, γιατί ήμασταν μια πολύ φτωχή οικογένεια. Στην Κωνσταντινούπολη, από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου, δούλευα πάντα, από μικρό παιδί. Μετά ήρθαμε στην Ελλάδα πρόσφυγες, δοκιμαστικά, και από 9-10 ετών πάλι δούλευα, πούλαγα φιστίκια στην Τρούμπα. Μάλιστα. Δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα τα χρόνια εκείνα. Ναι. Δεν είχαμε σπίτι, δεν είχαμε τίποτα. Μας είχαν διώξει οι Τούρκοι, μας ανάγκασαν να φύγουμε, γιατί ήμασταν Έλληνες υπήκοοι. Μάλιστα. Και ήρθαμε εδώ, αλλά και εδώ τα πράγματα δεν ήταν τότε όπως τώρα βλέπω
τους Πακιστανούς και κάποιες άλλες μειονότητες που τους παρακορούν σπίτια και κάποιο μηνιαίο μισθό και φαγητό. Δεν υπήρχε τίποτα τότε. Μιλάμε για πρωτόγονη κατάσταση. Πόσο χρονό ήσασταν όταν ήρθατε στην Αθήνα από την Κωνσταντινούπολη? Κοιτάξτε, στην Κωνσταντινούπολη, από την Κωνσταντινούπολη ήρθαμε για πάντα, ναι, πλέον στην Ελλάδα, και ήρθαμε Θεσσαλονίκη στα 1957. Μάλιστα. Όπου το 57, το τέλος του 57, γινόταν ένας διαγωνισμός ταλέντων σε ένα κέντρο διασκεδάσεως, ναι, που το έλεγαν Πικαντήλι. Μάλιστα. Παρουσίαζε το πρόγραμμα ο αείμνηστος Άλκης Στέρς, ο οποίος πήγα και τον βρήκα και του είπα, θέλω και εγώ να συμμετάσχω στο διαγωνισμό. Μάλιστα. Καλή του ώρα τότε με έβγαλε στο διαγωνισμό ταλέντων με ένα τραγούδι που είπα αγγλικό και πήρα όχι το πρώτο βραβείο, πήρα τα εύσημα από τον κόσμο. Μάλιστα. Ο επιχειρηματίας, θυμάμαι σαν τώρα, μου είπε, έλα να τραγουδήσεις ξανά και το βράδυ, γιατί ήταν ένα απογευματινό. Πήγα το βράδυ, τραγούδησα και μου λέει, από σήμερα προσλαμβάνεσαι με 30 δραχμές μεροκάματα. Μα 30 δραχμές τη μέρα ήταν πολλά λεφτά τότε. Για ένα πολλά παιδί. Λεφτά, γιατί 30 δραχμές ήταν 900 δραχμές το μήνα, ένας μισθός καλός, ναι, ενός εργαζόμενου έργου. Βέβαια, βέβαια. Και έτσι άρχισα να σώζω την οικογένειά μου. Μάλιστα. Και προσφέρατε κι εσείς με το δικό σας τρόπο. Πόσα παιδιά στην οικογένεια, κύριε Χρυσέ? 3 παιδιά. Ο αδερφός μου, ο Νίκος. Μάλιστα. Η αδερφή μου, η Αλεξάνδρα, που δυστυχώς δεν είναι πολύ καλά, είναι στο γυροκομείο. Ευτυχώς τα μυαλά της είναι εντάξει. 3 παιδιά. Μάλιστα. Και πολλά ανήψια. Να είναι καλά όλα μου τα ανήψια, τα οποία μου συμπαραστάθηκαν πάρα πολύ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που πέρασε. Χαίρομαι. Αυτή η αγάπη, την οποία αναφέραμε και πρωτήτερα. Πάμε σε μια συνέντευξή σας του 1980 και ένα τραγούδι το οποίο ακολουθεί. Παρακαλώ στο κοντρόλ. Περισσότερα δεν ξέρω, εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει η επιτυχία, αν θα δώσω αυτόγραφα, αν θα κάνω δίσκους, αν δεν ξέρω, θα κινήσω το ενδιαφέρον, παρά το χρήμα. Ένα βράδυ λοιπόν πάω να μπω μέσα στο αυτοκίνητο και σηκώσανε και το αυτοκίνητο μαζί με μένα. Ήταν τέτοια η συγκίνηση του κόσμου για τους καλλιτέχνες και τόση αγάπη. Κάτι που δεν νομίζω ότι υπάρχει τώρα γι' αυτό και βλέπετε, μάλλον ακούτε όλους να μιλάνε για τη δεκαετία του 60. Νομίζω προσωπικά ότι αυτή η δεκαετία είναι χαραγμένη στη συνείδηση του κόσμου παγκοσμίως ως η δεκαετία, ως η δεκαετία. Ερήμη,
πιο πως πας, για πιο πως πας, για πιο πως πας με τους δραμός. Ολιάστε θα, λιάστε θα σε παρήγω, λιάστε, ολιάστε θα, λιάστε θα σε παρήγω. Τούτα θα σου πω με λύνει και η Παναγιάς με κρίνει, τούτα θα σου πω με λύνει και η Παναγιάς με κρίνει, τούτα θα σου πω με λύνει και η Παναγιάς με κρίνει, τούτα θα σου πω με λύνει και η Παναγιάς με κρίνει. Θέλω να αφαιρθούμε και λίγο στο βιβλίο αυτοβιογραφίας σας, κύριε ναι. Χρυσέ, όπου εκεί αναφέρεστε και στα δύσκολα παιδικά χρόνια. Ο γνωστός βιογράφος, ο κύριος Πάνος Καλουδάς, είχε την επιμέλειά του. Αλλά και σε ό,τι αφορά τον πατέρα σας, ο οποίος ήταν Εβραίος στην καταγωγή και κατάσκοπος, και τη συγκλονιστική αυτή ιστορία, αν θέλετε να τη μοιραστείτε, ή τουλάχιστον ένα μέρος από αυτής, της πορείας και των δύσκολων χρόνων που ζήσατε. Δεν έχω αντίρρηση. Είναι τέτοια η ιστορία μας που θα μπορούσε να είχε γίνει και έργο. Μάλιστα. Κινηματογραφικό. Πράγματι, ο πατέρας μου ήταν εβραϊκής καταγωγής. Μάλιστα. Χωρισμένος από τη μητέρα μου. Τότε που μετά τον πόλεμο από την Κωνσταντινούπολη έφυγε, γιατί ήταν κατάσκοπος και τον κυνηγούσαν οι intelligence service και τα λοιπά. Οι μυστικές υπηρεσίες. Όχι, στο τέλος έμαθα ότι κατέληξε στο τότε νεοσύστατο κράτος Ισραήλ. Μάλιστα. Τον πατέρα μου τον είδα από κοντά όταν έγινε 40 ετών. Πόσο χρόνο ήσασταν όταν έφυγε ο πατέρας σας? 5 ετών. 35 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, κύριε. Τον θυμάμαι αμυδρά και τον ξαναείδα όταν έγινα 40 ετών. Μάλιστα. Ο αδερφός μου, όταν έφυγε ο πατέρας μου, ήταν μωρό. Mm. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν πολύ... Ξαναπαντρεύτηκε ο πατέρας μου στο Ισραήλ, έκανε δύο άλλα παιδιά. Μάλιστα. Εκ των οποίων η μία ετεροθαλής αδερφή μου πέθανε από καρκίνο. Τι να σας πω, ιστορία, τι να πω. Ωστόσο, τα πράγματα έγιναν δυσκολότερα, αφού ο πατέρας έπρεπε να φύγει και πήγε στο Ισραήλ και μείνατε με τη μητέρα σας στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Αθήνα, και όπου ούτε η παιδική ούτε η εφηβική ηλικία ήταν και τόσο εύκολη, αφού είπατε και εσείς στην αρχή ότι δεν νιώσατε την παιδική ηλικία, τουλάχιστον δεν νιώσατε παιδί. Δεν έγκες, όχι. Η μητέρα μου... βγήκε, όταν έφυγε ο πατέρας, έγινε τραγουδίστρια. Μάλιστα. Όχι καμία φίρμα με δισκογραφία κτλ. Αλλά τραγούδαγε σε διάφορα κέντρα της Κωνσταντινοπόλεως. Ναι. Εκεί γνώρισε τον πατριό μου, τον κύριο Χρυσόγελο Ιωάννη, με τον οποίο παντρεύτηκε. Μάλιστα. Και ο οποίος Ιωάννης Χρυσόγελος μας υιοθέτησε τροποντινά και μας έκανε παιδιά του. Μάλιστα. Χρυσόγελοι. Το πραγματικό μας το όνομα σας... είναι Χρυσόγελος. Μάλιστα. Λευτέρης Χρυσόγελος και το δικό σας. Ακριβώς. Μάλιστα. Πάμε σε ένα μουσικό απόσπασμα από την εκπομπή των καλών συναδέλφων στην Υγειά μας, ρε παιδιά, όπου Βεβαίως. Σας ακούμε να τραγουδάτε το «Σου σφυρίζω» άψογα και να επανέλθουμε, παρακαλώ. Χίλιες βράδιες το δικό σου στενό ξημερώνω, χίλιες καρδιές δεν θα αντέχαν σ' αυτό το καημό. Πού να πω το μεγάλο μου πόνο, μόνο εσύ θα τον γιατρεύες μόνο. Έλα και κάνε μου γέλιο το κάθε λιγμό. Σου σφυρίζω, για να μη σου σφυρίζω και κρυφό μουρμουρίζω το δικό μας σκοπό. Αχ,
σε κανένα, μην τα πει σε κανένα. Φύλαξε τα κρυμμένα, όσα λόγια σου πω. Θα έρθει τα γέρι με τα παλονιέρι, κρυφά να σε ξυπνήσει. Και το φεγγάρι για τη δική μας χάρη τα μάτια του θα κλείσει. Σου χρίζω για να πει σου στηρίζω και κρυφό μουρμουρίζω σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κρύφα να σε ξυπνήσει και το φεγγάρι για τη δική μας χάρη τα μάτια του θα κλείσει. Σου στηρίζω για να πει σου στηρίζω και κρυφό μουρμουρίζω σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τραγούδια τα οποία έχουν αφήσει εποχή, δεν θα ξαναγραφτούν ποτέ. Ανησυχώ γιατί εγώ και ο σκηνοθέτης που είμαστε αυτών των δεκαετιών μόνο τα ξέρουμε και τα σιγοτραγουδούμε, κύριε Χρυσέ, και είμαι σίγουρος και πολλοί άλλοι κόσμος που μας βλέπει αυτή την ώρα, αλλά δεν πάβουν από του να είναι υπέροχα τραγούδια, έτσι δεν είναι? Είναι τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη, ναι, του μεγάλου Γιώργου Μουζάκη, του οποίου έχω τραγουδήσει σχεδόν όλο του το ρεπερτόριο. Mm. Τρομακτικά και όμως τραγούδια. Συνεργασία μαζί του. Μάλιστα. Πολλά χρόνια. Ναι. Το επόμενο απόσπασμα είναι μαζί με την κυρία Κλειό Δενάρδου. Άλλο ένα σπουδαίο, ναι, όνομα. Αναφέρατε την κυρία Δενάρδου στην αρχή ως μια πάρα πολύ καλή φίλη σας, όπου όμως ταιριάξατε και μουσικά, κύριε Χρυσέ. Με την Κλειό Δενάρδου συνεργαζόμουν και 50 χρόνια. Mm. Έχω τραγουδήσει άπειρα τραγούδια και την εκτιμώ σαν τραγουδίστρια, μεγάλη τραγουδίστρια. Βέβαια. Και σαν άνθρωπο. Ναι, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το ξέρετε εσείς βέβαια. Γιατί φροντίζουμε πάντοτε να έχουμε και δίπλα μας ανθρώπους που να μπορούμε να συνεννοηθούμε, αλλά να έχουν και επίσης κάτι να πούν και να είναι και αμοιβαία αυτή η αγάπη, κύριε Χρυσέ, σε ανθρώπινο επίπεδο. Είναι. Έτσι δεν είναι? Πόσα χαρακτηρίζει? Είναι και συμφωνώ απόλυτα. Και μάλιστα θα κανονίσουμε, ναι, να κάνει και μια εκπομπή Κλειό στο κανάλι σας. Βεβαίως, και σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Δάκη για όλη αυτή την επικοινωνία που είχαμε με εσάς και τους υπόλοιπους καλλιτέχνες. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς, αλλά και εσάς που ανταποκριθήκατε θετικά. Και εγώ τον ευχαριστώ και τον αγαπώ πολύ τον Δάκη. Και εμείς τον αγαπάμε. Γιατί είναι μεγάλος καλλιτέχνης. Και μεγάλη ψυχή. Πολύ καλός άνθρωπος. Ναι. Και τον έχω σαν αδερφό μου. Και μεγάλη ψυχή, εγώ θα έλεγα. Πάνω απ' όλα. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, παρακαλώ τους καλούς συναδέλφους στην υγειά μας, ρε παιδιά, ντουέτο με την κυρία Κλειό Δενάρδου, ο κύριος Χρυσός. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σπίτι σου να
ένα σβήνο. Θέλω κοντά σου να μείνω παντοτινά. Έλα! Σε λατρεύω και σε ποθώ. Κι αν κάποτε σε χασώ θα τρελαθώ. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω. Κάθε πληγή να παλύνω σε πονά. Άγρα μου να κλείνω, να με φιλάς και να σβήνω. Θέλω κοντά σου να μείνω. Και έχετε συνεργαστεί με όλα τα ονόματα, με όλους τους συνθέτες, όλους τους στιχουργούς. Έχετε αποδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις όμορφες δεκαετίες του 60 και του 70, όπου τα τραγούδια άγγιζαν τις ψυχές. Πού στέκεστε και τι θυμάστε, ή αν θέλετε, τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, ένα από όλα αυτά. Παραδείγματος, θέλω να πω εδώ, ναι, ότι παρόλο που το τάκα-τάκα, ναι, έχει μείνει ορόσημο στην καριέρα μου. Μάλιστα. Θέλω να πω στον κόσμο ότι έχω συνεργαστεί και με πολύ μεγάλους συνθέτες. Παραδείγματος χάρη, έχω κάνει πολλά τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη. Βέβαια. Έχω κάνει με το Μάνο Χατζηδάκη. Έχω κάνει το πρώτο μου τραγούδι ζωντανή ηχογράφηση και συναυλία του Γιάννη Μαρκόπουλου, τη Βάγια. Μάλιστα. Δηλαδή έχω μια γκάμα, θα έλεγα, συνθετών που έχω τραγουδήσει, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια είναι. Να μην νομίζει ο κόσμος ότι είμαι μόνο του τάκα-τάκα. Μα ο κόσμος γνωρίζει την πορεία σας και γνωρίζει και τα τραγούδια σας. Άλλωστε οι δίσκοι, αδύναν και έπαιρναν τις δεκαετίες του 60 και του 70. Όλα τα μηνύματα που φτάνουν εδώ από ανθρώπους που θυμούνται και πριν την τουρκική εισβολή, αυτά τα τραγούδια να τα ακούνε στις πόλεις, στις κατεχόμενες και τα χωριά τους σήμερα και να τους θυμίζουν αυτή την υπέροχη ηλικία. Νομίζω και ότι... το σπουδαιότερο, ξέρετε ποιο είναι. Ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Παρακαλώ, ελάτε. Ότι και τα παιδιά τους αρέσει αυτό το είδος. Έτσι. Και το χαίρομαι και ιδιαίτερα. Αυτό είναι που με κάνει και συγκινούμε, ότι έχω αποτανθεί σε τρεις γενιές και τους αρέσει. Και είστε έτοιμος και για την τέταρτη. Δεν θέλω να ακούω απεσιόδοξες φράσεις. Δεν και... θα ακούτε τίποτα κακό από μένα. Ναι. Από εδώ και μετά όλα καλά. Μπράβο, χαίρομαι. Άλλωστε τα μάτια αν δεν έβλεπαν μπροστά θα ήταν πίσω στο κεφάλι, κύριε Χρυσέ. Οπότε κοιτάμε πάντοτε μπροστά. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη. Η καλή συνάντηση στο κοντρόλ. Στην υγειά μας, ρε παιδιά, άλλο ένα απόσπασμα. Έλα μου κοπέλα μου και θέλω ρούμπα να χορεύω με τον κύριο Χρυσό. Μάλιστα. Χειμώνας βαρύς, έλα απόψε νωρίς. Έλα απόψε νωρίς, νωρίς και στο πλήσμα το κουτόνι προχωρείς. Τρεφερή βιαστική, έλα πάλι εκεί. Για μια νύχτα ερωτική, στη σοπίτσα την πλέτη ηλεκτρική. Έλα μου, κοπέλα μου, εκεί σπιτό σου ζεστή γωνιά. Έλα μου, κοπέλα μου, να διώξεις την παγωνιά. Έλα μου, κοπέλα μου, εκεί σπιτό σου γνωστή γωνιά. Έλα μου,
κοπέλα μου, να διώξεις την βαγονιά. Τρυφερή διασκητή, έλα πάλι εκεί, για μια νύχτα ερωτική στη σοπίτσα του κλαδί ηλεκτρική. Μαζί ως τις έξι, ποιος θα παίξει, να είμαστε μαζί. Έλα μου, κοπέλα μου, με τις τυχώς όπως τη γουνιά. Έλα μου, κοπέλα μου, να διώξεις την παγωνιά. Έλα! Ο χειμώνας βαρύς, έλα απόψε νωρίς. Έλα απόψε νωρίς, νωρίς και στο πίσμα που το γνωρίζει. Ναι, περιβιαστική, έλα πάλι εκεί. Για μια νύχτα ερωτική στη σοπίτσα την πλάτη ηλεκτρική. Έλα μου, κοπέλα μου, εκεί σκητός όλο στη γωνιά. Έλα μου, κοπέλα μου, να διώξεις την παγωνιά. Έλα μου, κοπέλα μου, εκεί σκητώσεις στην γωνιά. Έλα μου, κοπέλα μου, να διώξεις την παγωνιά. Περίπια σπιτή, έλα μάτι εκεί. Σε μια νύχτα ερωτική στη ζωή σαν την πλάτη ηλεκτρική. Μαζί, πώς τη σέξη, τι ποιος θα φράξει. Έλα μου, κοπέλα μου, εκεί στην τόσο ζεστή γωνιά. Έλα μου, κοπέλα μου, να διώξεις την παγωνιά. Έλα! Θέλω ρούμπα να χορεύω, με το που να ταξιδεύω, να πηγαίνω σ' άλλα μέρη, σε μια χώρα μαγική. Να φορέσω ένα σομπρέρος, να με κυβερνάει ο αέρος, να με φύνω σκαμπαλέρος κάπου στην Αμερική. Και ξυλάκια, πάνε κάνω τις ημέρες στα φαρμάκια. Και μια ρούμπα που χορεύω, γίνεται όνειρο για μένα η ζωή. Αγιά, 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 αγιά. Ρούμπα, με τσίκι τσίκι ρούμπα, παρέσει να χορεύω. Κύριε Χρυσέ, τα μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται. Θέλω να σας διαβάσω ένα από αυτά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και λέει το εξής. Μία ακόμα ψηφίδα, ο Τέρης Χρυσός, σε αυτό τον πανέμορφο ψηφιδωτό που φτιάξαμε και το ονομάσαμε «Η ζωή μας». Σας ευχαριστούμε πολύ που φέρατε αυτές τις ψηφίδες ξανά κοντά μας.
τιμητικό να ξέρετε και συγκινητικό θα έλεγα. Εγώ τις ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί όπως είπα και πριν, αυτή η αγάπη μου δίνει όθηση ακόμα και τώρα. Έτσι. Να θέλω να τραγουδήσω. Μπράβο σας. Και όχι μόνο αυτό, θέλω να πω ότι ναι, αυτά είναι αθάνατα τραγούδια. Είναι αθάνατα. Όλα. Σωστά. Γι' αυτό μας ξυπνούν. Αυτές τις αναμνήσεις. Για να τους ευχαριστήσω και εσάς, θα τραγουδήσω λίγο ακαπέλα ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, αν θέλετε. Με τα χαράς, τιμή μας, παρακαλώ. Είναι αυτό που λέει: όνειρα, πουλιά μου ταξιδιάρικα, φύγατε νωρίς νωρίς, η χειμωνιά μη σας βρει. Και έμεινα μονάχος δίχως όνειρα, μόνο μου με βρήκε η βροχή. Κύριε Χρυσέ, πραγματικά μας συγκινείτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς. Στο και επόμενο βίντεο είναι μια συνεργασία σας εξίσου σημαντική με τον κύριο Μίμη Πλέσα και αυτή την πρώτη μας νύχτα. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη στο κοντρόλ. Έχω τραγουδήσει με τον Μίμη όλο του το ρεπερτόριο. Αργά θα κυλήσεις εσύ το γιο μου και γύρω σιωπή κι ως τάχη το πάνες να πρωτοβλήσεις τα τραγούδια λοιπόν, τα έχετε ερμηνεύσει και πραγματικά είστε και αποτελείτε ένα μέρος αυτής της μουσικής ιστορίας, κύριε Χρυσέ. Έχω τραγουδήσει όλο το ρεπερτόριο του Μίμη Πλέσα με την Ελαφρά Ορχήστρα, τα προ-λαϊκά του. Και πραγματικά τον αγαπώ πάρα πολύ και τον εκτιμώ
σε πολύ μεγάλο συνθέτη και άνθρωπο. Ο δεύτερος δίσκος που έκανα μετά το «Ένας Βλάκας και Μισός» ήταν το 59 του Μίμη Μπλέσσα που είχε τον τίτλο «Το όνομά σου». Μάλιστα. Και η άλλη όψη του δίσκου τραγουδούσε η Τζένι Βάνου «Το φεγγαράκι μου λαμπρό». Ναι, ένας δισκάκι 45 στροφών. Όπου 45 στροφών, όλα αυτά για την ιστορία. Για την ιστορία βέβαια. Και ποιος το ξέρει, παρακαλώ αν έχει την καλοσύνη στο κοντρόλ. Ποιος το ξέρει τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει κι αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει αν θα ζήσει ο έρωτας μας, ποιος το ξέρει κι αν το χέρι σου ανοίξει άλλο χέρι. Ποιος το ξέρει. Να ξέρετε ότι ήταν πολύ μεγάλη χαρά μας σήμερα που σας είχαμε και μεγάλη η τιμή μας. Και σας ευχαριστώ που διαθέσατε αυτή την ώρα για τους φίλους τηλεθεατές στην Κύπρο και στο εξωτερικό, τους απόδημους Έλληνες. Και παρακαλώ, ολοκληρώνοντας, θέλω το δικό σας σχόλιο και μήνυμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που για τόσα 60 χρόνια μας κάνετε και σας κάνουν παρέα, κύριε Χρυσέ. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους συμβουλεύω να ακούν αυτή τη μουσική όσο μπορούν περισσότερο, γιατί κάτι έχουν να πάρουν τα αυτιά τους από αυτά τα ωραία πράγματα, αυτές τις αθάνατες μελωδίες όλων των Ελλήνων συνθετών. Ναι, σωστά. Τους ευχαριστώ από καρδιάς που με στήριξαν 60 ολόκληρα χρόνια και που έζησα αξιοπρεπέστατα. Μάλιστα. Χάρη την αγάπη τους. Και τι εύχεστε στους νέους ανθρώπους που μας ακούνε αυτή την ώρα και γνωρίζουν σιγά σιγά τα τραγούδια αυτά? Να πω τους νέους ανθρώπους να ακούν περισσότερο τα τραγούδια αυτά, να πάψουν να ακούνε τραγούδια που μιλάν, που είναι μόνο ομιλία, αυτά τα hip-hop και rap τραγούδια. Μάλιστα. Και να καταλάβουν ότι το τραγούδι έχει όχι μόνο λόγια αλλά και μουσική και συνέστημα, και συνέστημα το οποίο βγαίνει μέσα από τα λόγια και τη μουσική. Μάλιστα. Και την δικιά σας άψογη και υπέροχη ερμηνεία, κύριε Χρυσέ. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Πάρα πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ το κανάλι σας, εσάς προσωπικά. Να είστε πάντα καλά. Το σκηνοθέτη σας, τον κόσμο που με αγαπάει και σας έστειλε όλα αυτά τα μηνύματα, και υπόσχομαι ότι θα κάνω
ακόμα ό,τι μπορώ όσο ζω. Χαίρομαι. Αυτό ήθελα να ακούσω. Να είστε πάντα καλά. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη και να σας έχει γερό δυνατό. Πολλά φιλιά σε όλη την Κύπρο. Σας χαιρετώ, κύριε Χρυσέ. Γεια χαρά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Ήταν η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας», εκ μέρους του σκηνοθέτη μας, του κυρίου Πέτρου Κίτου και όλων των καλών συναδέλφων πίσω από τις κάμερες. Χιλιάδες τα ευχαριστώ που και σήμερα μας κάνετε συντροφιά. Η εκπομπή σε επανάληψη λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το ΡΙΚ2. Στο Facebook της εκπομπής «Εμείς και ο κόσμος μας» και στην ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, όπου εκεί βρίσκεται όλες τις εκπομπές των καλών συναδέλφων, και ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια χαρά.